Παιδιά, παιδιά, βιαστείτε! Τρεχάτε, ποδαράκια μου! Να μην σας χέσει ο κόλος μου, συγγνώμη για την έκφραση. Λοιπόν, κορίτσια, βιαστείτε. Μέχρι το Σάββατο, τα Sephora έχουν 40%. Θεέ μου, τι άλλα καρκίζει και θα κάνω. Μην με παίρνετε στα σοβαρά. Αλλά αυτό που θα πω πάρει στα σοβαρά. Λοιπόν, μέχρι το Σάββατο τα Sephora έχουν 40% έκπτωση σε όλες τις σκιές. Λοιπόν, και εσείς έχετε κάποια λεφτάκια στην άκρη και θέλετε να πάτε να πάρετε σκιούλες. Σκιούλες. Ω, σκιές, τι ωραία, τι καλά, τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, ναι. Τώρα με περιμένουν με το ζουλουμανδία απ' έξω, γι' αυτό και βιάζομαι να τελειώσω το βιντεάκι. Λοιπόν, τι σκιές θα προτιμήσετε? Γιατί με το που θα μπείτε σε Sephora, όλες οι κυρίες εκεί που είναι από το κατάλληλο, ας πούμε, η Dior, θα θέλει να πάρετε Dior. Η Estée Lauder θέλει να πάρετε Estée Lauder. Θα σας αρπάξουν και θα πάρετε κάτι που δεν θα το θέλετε. Λοιπόν, εγώ από την προσωπική μου εμπειρία έχω να πω, οι σκιές που αξίζουν και είναι πολύ καλές, αλλά είναι ακριβές και πρέπει να εκμεταλλευτείτε το 40%, εάν θέλετε και αν χρειάζεστε βέβαια σκιές. Δεν σας θέλω να πάρετε σκιές αν δεν τις έχετε ανάγκη, αν δεν τις έχετε ανάγκη πάρετε κάτι άλλο. Χέσει και το 40% και το 50%. Λοιπόν, λέμε Dior, Estée Lauder, Make Up For Ever, Benefit. Από τις Benefit, υγρές, οι κρεμώδεις σκιές. Από τις Make Up For Ever, όλες και οι Aqua είναι τέλειες. Estée Lauder, απίστευτες σκιές, απίστευτες παλέτες. Εγώ πήρα ήδη δύο. Δεν σας τις δείχνω, μετά θα σας τις δείξω. Πάτε να τις δείτε εκεί πέρα. Λοιπόν, Estée Lauder, πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλές σκιές. Δεν υπάρχει περίπτωση να το μετανιώσετε. Και Dior, αφήνω στην άκρη και δεν περνάω καν μπροστά από το stand της Chanel, υπερτιμημένες, καθόλου χρωματική απόδοση. Χρώματα βαρετά, δεν μ' αρέσουνε, πολύ λίγη ποσότητα. Αφήνω στην άκρη Lancôme, για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Αφήνω στην άκρη Guerlain και Yves Saint Laurent, γιατί παρόλο που έχουνε πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραίους συνδυασμούς, δεν μου άρεσε τόσο η χρωματική απόδοσή τους. Δεν έχουνε το... Αυτή η κουρτίνα... Δεν έχουνε τη βελουδαία απόδοση που έχει η Estée Lauder και τα ωραία χρώματα. Τώρα δεν ξέρω τα Sephora, έχουν και MAC. Αν έχουν MAC, να ξέρω τι να πω για τη MAC. MAC είναι η κλασική. Μετά από φτηνές μάρκες, η μάρκα Sephora στις σκιές δεν με πολύ εντυπωσιάζει. Βέβαια, αν σας αρέσει, είναι και φτηνές. Θα είναι και πολύ πιο φτηνές. Αλλά όσο πιο φθηνά πάμε. Α, επίσης, Clinique, δεν μου αρέσουν οι σκιές της. Όσο πιο φθηνά πάμε, τόσο πιο μικρή είναι η έκπτωση που σας γίνεται. Τόσο πιο μικρή ουσιαστικά είναι η ευκαιρία. Γαμώ την κουρτίνα μου, γαμώ, Τώρα νευρίασα στα αλήθεια. Οπότε δεν θα σας δώσω συμβουλές για τις φτηνές τις σκιές. Γιατί απλούστατα και δεν έχω πολλή εμπειρία. Και δεν έχει και πολύ νόημα. Η Naked δεν θα είναι σε προσφορά, πιστεύω. Όχι πιστεύω, είμαι σίγουρη. Αν και είναι πολύ καλή παλέτα. Τώρα, Too Faced. Κοιτάξτε, οι Too Faced είναι ωραίες σκιές. Όμως, η ποιότητά τους δεν είναι αντιπροσωπευτική για τη τιμή τους. Τώρα, εάν εσάς σας αρέσει πάρα πολύ το packaging, πάρα πολύ το όλο concept, δεν είναι άσχημες σκιές προς Θεού. Απλά δεν είναι εκεί ψηλά που είναι σκιές της Estée Lauder και του Dior για μένα. Έχουνε άλλα θέλκυτρα, έχουνε το ωραίο packaging, έχουνε πολύ ωραία χρώματα, είναι πολύ ωραία βαλμένες. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και Too Faced. Δηλαδή, εγώ έχω Too Faced και μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι αν ήταν σε μια απλή παλέτα, χωρίς όλο αυτό το έξτρα που έχει Too Faced, δεν θα είχα ξετρελαθεί. Είναι δηλαδή και το packaging που τραβάει. Τέλος πάντων, περάστε και από το Too Faced, δείτε τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Αλλά πολύ καλή επένδυση είναι οι σκιές, είπαμε, με τη σειρά που θα σας πω, Estée Lauder, Dior,
Και μετά από κρεμώδεις, Make Up For Ever και Benefit. Και αυτό για τη Make Up For Ever και την... Α, και τη Shiseido, η Aqua, είναι πάρα πολύ καλές σκιές. Για Shiseido δεν ξέρω, για κανονικές σκιές δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Ούτε Clarins έχω δοκιμάσει, αλλά γιατί η Shiseido, η Make Up For Ever και η Benefit, η Aqua, έχω ψάξει σε site που γίνονται βαθμολογίες από όλο τον κόσμο και έχουν αυτές οι κρεμώδεις σκιές έχουν πάρει τις ψηλότερες βαθμολογίες, δηλαδή ακόμα ψηλότερα και από MAC. Δοκιμάστε τις. Αν τώρα ειδικά που έχει 40% και αν θέλετε να πάρετε κάποια σκιά σαν βάση και σαν primer να χρησιμοποιείτε, εγώ έχω αρκετές κρεμώδεις σκιές και μπορώ να πω ότι είναι πολύ ωραίες. Τώρα βέβαια οι κρεμώδεις έχουν ένα θέμα με το πώς να τις κάνετε apply, αλλά it's your choice. Αυτά είχα να πω, εκμεταλλευτείτε τα μέχρι το Σάββατο, θα ανεβάσω αυτό το βιντεάκι πρώτο απ' όλα, παρόλο που έχω κάνει, αυτό είναι το τρίτο ή το τέταρτο στη σειρά που κάνω σήμερα, με τα ίδια ρούχα και το ίδιο μακιγιάζ, αλλά θα το ανεβάσω αυτό κατευθείαν για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά. Φιλάκια, γεια σας, φεύγω, πάω να πάρω από το Sephora σκιές. Θα τα πούμε όταν με απελευθερώσουν από το ψυχιατρίο. Bye!